Γεια χαρά. Σήμερα έχουμε 17 Απριλίου. Μεγάλη εβδομάδα εδώ στην Ελλάδα. Μεγάλη Παρασκευή ξημερώνει. Καλή Ανάσταση να ευχηθώ σε όσους πιστεύουν. Στους υπόλοιπους καλή καραντίνα και λίγο υπομονή. Λοιπόν, σήμερα φόρησα τα καλά μου. Δεν το συνηθίζω για αυτά τα βίντεο, αλλά σήμερα έχει την τιμητική της μια πολύ ωραία έκδοση την οποία την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια και ο ερχομός της νομίζω θα μας κάνει όλους περήφανους. Πριν να προχωρήσω στο βίντεο, θέλω να δείξω το συγκεκριμένο παρκύπητο, το οποίο λέγεται υπομονή. Η υπομονή χρειαζόταν όλο αυτό το καιρό, εκτός της κυκλοφορίας του παιχνιδιού που άργησε πάρα πολύ, αργούνε πάρα πολύ και τα courier, παιδιά. Η επίσημη κυκλοφορία που έχει δώσει η εταιρεία ήταν 10 Απριλίου, μας κάναν το χατήρι και είχαν διανομή στις εταιρείες, τις ελληνικές, πιο πριν, αλλά πάλι άρχισαν να φτάσουν στα χέρια μας, καθώς είναι θέμα courier. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάτσω εδώ, θα το δούμε πολύ ωραία. Έτσι, ναι. Τώρα δεν φοράω παπούτσια, για να ξέρετε από κάτω, παιδιά. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, το πιάνει. Όχι. Στην κάμερα είναι η Εύα Χερτζίκοβα, όπως πάντα, με τα πολύ ωραία της πλάνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σας. Final Fantasy 7 Remake, παιδιά. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η Deluxe. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις. Υπάρχει το κλασικό, το Retail, και υπάρχει η Deluxe που είναι η μεσαία, και υπάρχει και η μεγάλη έκδοση με το αγαλματίδιο και τη μηχανή του Cloud. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει εξαντληθεί μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω. Όσοι την πήρατε, καλώς. Όσοι δεν την πήρατε και θέλετε να ρίξετε μια ματιά τι έχει μέσα και τι όχι, αν αξίζει ή όχι, θα τα σχολιάσουμε στο βίντεο. Θα το δούμε αργότερα. Να πω πως τη συγκεκριμένη έκδοση την πήρα στην τιμή των 90 ευρώ, που νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή για αυτά που περιέχει. Πάμε να δούμε, σφραγισμένη σήμερα ήρθε. Να την ξεπαρθενιάσουμε με προσοχή για να μην πληγωθεί. Λοιπόν, επίσης να πω ότι το παιχνίδι έχει ένα αυτοκόλλητο Play First on PS4. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιχνίδι είναι time exclusive. Δεν είναι αποκλειστικό του PS4. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στο PS4. Θα ξεκλειδώσει και του χρόνου θα το έχουν και οι κάτοχοι της Microsoft και φαντάζομαι του PC. Αν και να σας πω την αλήθεια, εμένα με τσιμπάει λίγο που δεν θα βγει στο Nintendo Switch, καθώς το Final Fantasy ξεκίνησε από την Nintendo. Τα σπάσανε στο 7 και νομίζω ότι στο remake θα έπρεπε να ξαναβρούνε οι δύο εταιρείες ως χώρο τιμής, έτσι για να αποκτήσει λίγο μία έγκλη διαφορετική. Η Nintendo έχει πολύ ωραία RPGs και νομίζω ότι θα ήταν πολύ όμορφο. Λοιπόν, έλα από εδώ κοντά, θα τα ανοίγω εγώ ανάποδα. Το συγκεκριμένο κουτάκι, να πούμε ότι έχει και έναν άγγιφο τρισδιάστατο. Ανοίγοντάς το, διακρίνουμε 4 πράγματα. Αφήνω το κουτί. Επίσης να πούμε ότι δεν έχει multiplayer το παιχνίδι. Εδώ 100 γίγα, παιδιά. Να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε χώρο. Πρέπει να κάνετε χώρο στο μηχάνημα. Όσοι έχετε 500 γίγα, σβήστε κάτω τα κουμάντα σας. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσω? Πιάνω Sephiroth, κλασικός αγαπημένος εχθρός. Δεν θα μιλήσω για την υπόθεση του παιχνιδιού. Final Fantasy, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το Steelbook. Εδώ η Paul Midgar, ο Cloud, κλασικό πλάνο, πάρα πολύ όμορφο και διαχρονικό. Και ο Sephiroth. Ποιοτικό το βλέπω το Steelbookάκι. Εδώ βλέπουμε ένα artbook πολύ καλής ποιότητας, μπράβο στην εταιρεία. Δεν θα δείξω αναλυτικά τις φωτογραφίες. Ο Cloud μηχανή. Εδώ ο Σταμπιτσίρικας, η Aerith, η Tifa, ο Barrett και διάφοροι φίλοι της Avalanche. Ο Sephiroth, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αγαπημένος μου. Πώς γίνεται να είναι αγαπημένος εχθρός, θα μου πείτε. Τα Summons εδώ, το οποίο αυτό το δίνει δώρο και με την προπαραγγελία.
Final Fantasy 7 Remake Mini Soundtrack. Να πούμε ότι ο Ematsu έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, εγώ το παιχνίδι το παίζω ήδη επειδή είμαι βλαμμένος. Το κατέβασα και ψηφιακά γιατί δεν μπορούσα να περιμένω 8 μέρες μετά την πρεμιέρα. Οπότε θέλω να σας πω ότι βρίσκομαι κάπου στα μισά και η καλύτερη δουλειά και πρέπει να πληρωθεί μέχρι και το τελευταίο γεν, αυτός ο άνθρωπος είναι ο Νομπούο Ουεμάτσου που έκανε όπως και τότε, έτσι και εδώ το soundtrack, καταπληκτική δουλειά. Εδώ έχουμε το συγκεκριμένο mini soundtrack. Με τα τραγούδια που βλέπουμε. Και εδώ το Final Fantasy 7 Remake, το οποίο βγαίνει σφραγισμένο. Ουσιαστικά σου έρχεται το παιχνίδι όπως κυκλοφορεί απλό. Τι έγινε? 10% μπαταρία. 10% δεν πειράζει, θα μας φτάσει. Λοιπόν, το παιχνίδι όπως βγαίνει το retail, το απλό, έρχεται στη συλλεκτική, απλά σου προσθέτουν το artbook και το steelbook και το mini soundtrack και είμαστε μια χαρά. Δύο CD έχει μέσα, έτσι θα περιμένετε να κάνετε install. Θα το δείξουμε και λίγο και το CD από εδώ. Αυτή είναι η πιο φθηνή έκδοση, ας πούμε. Υπάρχει και στα 52 ευρώ να ψάξετε. Θα γίνει, φαντάζομαι, price drop γρήγορα. Κάντε λίγο υπομονή. Όσοι δεν θέλετε το παίξετε day one γιατί δεν είστε ψημένοι, καλώς και δεκτό. Δεν θα μιλήσω για το παιχνίδι, μπορώ να μιλήσω. Έχω άποψη και κρίση γιατί έχω προχωρήσει πολύ και δεν το ξεπετάω, τα κάνω όλα τα side quest, βαρετά και μη ή όχι. Δεν θα σας πω απολύτως τίποτα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι όταν κάτι έχει τόσο hype, όταν έχει λατρευτεί τόσο πολύ, είναι λογικό και να μισηθεί πάρα πολύ. Οπότε, αρνητικά σχόλια του τύπου δεν αξίζει, δεκάρα κτλ. Δείτε πρώτα ποιος τα γράφει. Έχει τύχει να δω 13χρονο παιδί να κράζει το Final Fantasy που ούτε καν είχε γεννηθεί και δεν ξέρει τι είναι Final Fantasy. Δεχτείτε την κριτική αρκεί να είναι καλοπροαίρετη και να έχει βάσιμα κριτήρια. Αυτά είχα να πω. Αυτή είναι η έκδοση που διαθέτω εγώ. Άμα τη βρείτε κάπου, καλώς. Δεν ξέρω αν υπάρχει διαθέσιμη αυτή τη στιγμή, αλλά σήμερα που μιλάμε 17 του μηνός, δεν υπάρχει κάτι. Εγώ θέλω να σας τη δείξω και να τη μοιραστώ μαζί σας. Να είστε καλά και καλό Πάσχα.